Καλημέρα. Χθες είχαμε μια συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο που ήταν πολύ σημαντική και με την απόφαση που πάρθηκε είναι ανοιχτός πλέον ο δρόμος. Μπαίνουμε στην τελική φάση για να πολυοδομηθεί το στρατόπεδο, το έκτο σύνταγμα πεζικού, το στρατόπεδο Καλογερογιάννη, και μετά να παραχωρηθεί στο Δήμο, κάτι το οποίο θα γίνει σε μερικούς μήνες από σήμερα. Η απόφαση πώς πάρθηκε, κατά πλειοψηφία ή ομόφωνα, Δήμαρχε? Εγώ προσπάθησα να πάρουμε μια απόφαση κατά με ομοφωνία, ναι, για να μπορέσουμε να είναι πιο ισχυρή αυτή η απόφαση όταν θα προχωρήσει στα επόμενα βήματα. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό, παρότι οι διαφωνίες μας ήταν επουσιώδεις, δηλαδή ασήμαντες. Και έγινε ψηφοφορία, πέρασε η ψηφοφορία όπως έγινε 12-10. Αυτό δεν μας έχει και πολύ μεγάλη σημασία, διότι η απόφαση ήταν το σημαντικό. Με αυτή την απόφαση, όποια και να ήταν, το είχα πει και από την αρχή αλλά και προηγουμένως, όποια και να ήταν η απόφαση, ήταν απαραίτητη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Δηλαδή εξετάστηκε η ένσταση στα Βρέλη, αποφασίστηκε τι θα γίνει με την ένσταση και τώρα προχωράμε, είναι ανοιχτός ο δρόμος, δεν χρειάζεται το θέμα να ξανάρθει στο Συμβούλιο, αλλά θα προχωρήσει στο ΣΥΠΟΘΑ που είναι το αρμόδιο Συμβούλιο για να πάρει ΦΕΚ. Δημαρχή, και θα γίνει το ΦΕΚ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Προχθές στο επιμελητήριο είπατε ότι μην το πάμε πίσω και θα χρειαστεί πάλι 30 χρόνια ξανά να συζητήσουμε το ίδιο θέμα, μην το διαλύσουμε το θέμα, τώρα μας συμφέρει, τώρα να το κάνουμε αυτό. Παρά το ότι η απόφαση δεν είναι η χθεσινή, η τέλεια απόφαση που θα μπορούσαμε να πάρουμε, το Δημοτικό Συμβούλιο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο που εκφράζει την κοινωνία και τους πολίτες του Δήμου Κορινθίων, αποφάσισε ότι αυτά που έλεγαν οι αρχιτέκτονες δεν έχουν καμία βάση. Δεν υπάρχει καμία αναβολή στην προσπάθεια. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το οποίο έχω ξεκινήσει στον Δήμο Κορινθίων. Συνεχίζουμε την πολυοδόμηση και την παραχώρηση στον Δήμο. Βέβαια, έχει κάνει, από ό,τι άκουσα, δεν την έχω όμως δει, προσφυγή ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων. Δεν ξέρω πού την έχει κάνει την προσφυγή. Αυτό είναι μια αντιδραστική ενέργεια. Είναι μια αντίδραση την οποία οφείλουν να εξηγήσουν στους Κορίνθιους, οι οποίοι θα χρειαστεί να ακούσουν την απολογία τους γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί δεν θέλουν οι αρχιτέκτονες να προχωρήσει το έργο. Γιατί της παραχώρησης στο Δήμο. Είναι ένα τεράστιο λάθος από τη μεριά τους, αν το έχουν κάνει, θα το δω. Και θεωρώ ότι είναι μια τελευταία προσπάθεια για να μην προχωρήσει το έργο και να μην έχει η Δημοτική Αρχή αυτή, η δική μου, την επιτυχία που οι Κορίνθιοι περιμένουν. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και οι αρχιτέκτονες και όσοι ήταν παρόντες χθες με την ψήφο τους και όσοι ήταν απόντες επίσης αναλαμβάνουν ευθύνη, γιατί ήσαν απόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και η κοινωνία και οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν αυτές τις λεπτομέρειες που είναι σημαντικές, ναι, για να κρίνουν τον καθένα από τη στάση του και τη θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι αρχιτέκτονες έχουν μια έπαρση που θέλουν, νομίζουν ότι εκφράζουν την κοινωνία και ότι αυτοί θα αποφασίζουν τι γίνεται στο Δήμο Κορινθίων. Μα εδώ ο Δήμος Κορινθίων έχει Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει τι θα γίνει. Ακούει τη γνώμη των φορέων. Ένας από τους φορείς είναι και ο Σύλλογος των Αρχιτεκτώνων. Δεν σημαίνει ότι τη δέχεται κιόλας. Λοιπόν, η εκπροσώπηση των Κορινθίων είναι η Δημοτική Σύμβουλη και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουν. Και όσοι πάνε αντίθετα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις του, πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί αντιδρούν. Γιατί αυτό σας λέω είναι μια αντίδραση η οποία είναι ξεπερασμένη, μπορεί να γίνεται για λόγους σκοπιμότητας, για να αποκτήσουν ρόλο κάποια πρόσωπα, για να δείξουν ότι υπάρχουν και ότι θα θελήσουν να μετάσχουν στις επόμενες δημοτικές εκλογές, αλλά είναι εις βάρος των Κορινθίων. Εγώ και το Δημοτικό Συμβούλιο προχωράμε. Και εμείς θα φροντίσουμε να γίνουν ό,τι χρειάζεται μέσα στο επόμενο διάστημα, να πολυοδομηθεί το στρατόπεδο και εγώ θα βάλω την υπογραφή μου στην παραχώρηση. Είναι υποκριτική συμπεριφορά ορισμένων. Γιατί κάποιοι, και ο μιλητής μάλιστα εκεί, στην συνάντηση που έγινε και διαμαρτυρόταν γιατί δεν είναι περισσότερο προνεμπειρομάρκη. Δραστηριότητα τα αθλητικά και για το γήπεδο κτλ. Ο ίδιος όμως άνθρωπος, ο εκπρόσωπος που μίλησε εκ μέρους του Συλλόγου των Αρχιτεκτώνων, έκανε αγώνα στον Αγιώργη, ναι, για να μην γίνουν οι μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί και να περιοριστούν, γιατί δεν τον συνέφερε προσωπικά. Άρα βλέπετε ότι όλα γίνονται για προσωπική επίδειξη, αν θέλετε, προβολή, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των ερχόμενων εκλογών. Αλλά δεν μπορεί ποτέ το προσωπικό συμφέρον ορισμένων να δημιουργεί προβλήματα στο κοινό
καλό. Και το κοινό καλό είναι να προχωρήσει η πολεοδόμηση και να γίνει παραχώρηση στο Δήμο, να πέσουν οι τείχοι που υπάρχουν στο στρατόπεδο, να γίνουν τα 60 στρέμματα πράσινο που προβλέπονται, να γίνουν χώροι εκπαίδευσης, πολιτισμού, διοίκησης εκεί, και να είναι ένα κόσμημα για την Κόρινθο η αξιοποίηση του στρατοπέδου. Όσοι αντιδρούν σε αυτό, νομίζω ότι η κοινωνία θα τους κρίνει και θα τους κατακρίνει. Γιατί, Δήμαρχε, να τονίσουμε, να πούμε στον κόσμο, να εξηγήσουμε ότι είχαν βάλει μια φίσα που έλεγε, το είδατε κι εσείς, που έλεγε ότι θέλετε μια περιοχή έτσι, με πολυκατοικίες εννοούσανε, και είναι, θέλουμε πράσινο. Τελικά θα γίνει πολυκατοικία. Αυτές οι ανοησίες να εξηγήσουμε. Ναι. Γιατί για ανοησίες πρόκειται. Ακούστηκαν ότι θα γίνουν ουρανοξύστες, θα γίνει τσιμεντοποίηση, θα γίνουν πολυκατοικίες. Παραμύθια, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και πού το οφείλουν αυτό, πώς τα βγάζουν? Έπρεπε να τραβήξουν το ενδιαφέρον. Για να τραβήξουν το ενδιαφέρον, κάποιοι, ξέρετε, είναι τακτικοί που ακολουθούν κάποιοι, να προκαλέσουν, γιατί η πρόκληση είναι αυτή που μετράει. Εσείς τουλάχιστον που είστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ξέρετε. Για να τραβήξεις το ενδιαφέρον, πρέπει να είσαι προκλητικός και να δείξεις κάτι το οποίο. Εντάξει. Δεν θα γίνουν τέτοια πράγματα. Και εντάξει, αναφέρεται σε εκείνα τα οποία οι πολίτες παραξενεύονται να βλέπουν, να το πω παραξενεύονται. Έχω δουλέψει πολύ και για το συγκεκριμένο έργο και δεν κάνω πίσω, όπως το είπατε. Λόγια τόσα χρόνια δεν έφεραν αποτέλεσμα. Τώρα είναι η ώρα και η συγκυρία είναι κατάλληλη για έργα. Και το έργο αυτό, σας διαβεβαιώνω, θα προχωρήσει και θα υλοποιηθεί άμεσα. Καλά, θα ακούσει και πολλά. Δε. Θα έχετε να ακούσετε ένα σώρο ότι είναι συμφέροντα δικά του και τέτοια. Το ξέρεις. Το ξέρετε και το συμφέρον των πολιτών ήταν πάντα καθήκον μου. Και αυτό το έχω καθημερινά μπροστά μου και αυτό βλέπω. Λοιπόν, για το καλό των πολιτών που με ψήφισαν, το έργο και αυτό θα προχωρήσει, όπως και πολλά άλλα, παρά τις αντιδράσεις που κακώς γίνονται από διάφορες πλευρές για μικροκομματική σκοπιμότητα.